Έβαλα τη Super League και μερικές ομάδες της Super League 2 στο FC25 και σήμερα θα τρέξουμε ένα τουρνουά. Αλλά δεν είναι ένα κανονικό τουρνουά. Είναι μόνο πέναλτι. Για να δούμε ποιες ομάδες θα μπορούσαν να κρατήσουν την ψυχραιμία τους, να βάλουν τα πέναλτι τους και ποιοι τερματοφύλακες θα γίνουν ήρωες για να σηκώσουν οι ομάδες τους το πρώτο κύπελο Ελλάδας, αλλά μόνο πέναλτι. Εδώ πέρα έχουμε τον πρώτο γύρο λοιπόν. Όπως βλέπετε, το πρώτο match είναι Πας Γιάννηνα εναντίον του ΠΑΟΚ. Και φυσικά έχουμε και ομάδες όπως η Λαμία, ο Άρης, ο Αστέρας Τρίπολης και όλες οι ομάδες που δεν υπάρχουν κανονικά στο FC25. Εσύ ποια ομάδα θες να το σηκώσει, γράψε μου κάτω και να δούμε αν στο τέλος είσαι σωστός. Ξεκινάμε με Πας εναντίον ΠΑΟΚ, αλλά πριν πάμε στο γήπεδο θέλω να γράψω εδώ πέρα ποιες ομάδες νομίζω θα πάνε στο τελικό. Ελπίζω να το πρόβλεψα σωστά. Εδώ είμαστε λοιπόν στις ζωσιμάδες, Πας Γιάννηνα εναντίον ΠΑΟΚ, ποια θα είναι η πρώτη ομάδα στο τουρνουά που θα περάσει στην επόμενη φάση. Ξεκινάμε λοιπόν Σέποβιτς εναντίον Κοτάρσκι, θα το βάλει, θα το χάσει, το βάζει πάνω δεξιά. Πεναλτάρα. Βιερίνια τώρα. Δεξιοπόδαρος ο Βιερίνια από τη φαινόμενο του ήταν αριστεροπόδαρος. Το βάζει όμως και αυτός 1-1. Μάντζης τώρα, επιθετικός από τα Γιάννενα. Γκολάρα. Κορτάσκι δεν πιάσει τίποτα τώρα. Για να δούμε Αθανασίου στο τέρμα τη Σουντάλη. Πάει για το Πανέγκα, το πιάνει όμως. Με το βέλεγα από τα Γιάννενα. Το πιάνει και Κοτάρσκι, κάτσε μπερδεύει, έχουν μπερδευτεί φουλ τώρα. Πάμε πάλι. Σφαμπ. Το πιάνει και αυτό ο Αθανασίου. Τι έχει κάνει, ρε φίλε. Τζίνο τώρα. Γκολάρα, οπότε 3-1 κερδίζει ο Πας. Για να δούμε, γκολ από τον Ζιβκοβιτς. Χάινρικ τώρα για τον Πας, το βάζει και αυτός. 4-2 που σημαίνει ότι περνάει ο Πας. Και αυτό μας δείχνει ότι σε αυτό το τουρνουά όλα μπορούν να γίνουν. Πέναλτι είναι. Φαντάζομαι ήδη τα hate comments από τους ΠΑΟΚτζίδες τώρα. Αλλά έτσι είναι τα τουρνουά, εκτός ο ΠΑΟΚ περνάει ο Πας. Άμα είχε περάσει ο ΠΑΟΚ θα είχαμε πιθανότητα ΠΑΟΚ Άρης στην επόμενη φάση. Αλλά τώρα για να δούμε ποιος ήταν ο αντίπαλος του Πας. Άρης ή Αστέρας Τρίπολης. Εδώ είμαστε λοιπόν στο κλειάν της Φικελής για το δεύτερο ματς. Ποιος θα παίξει εναντίον του Πας στον επόμενο γύρο. Ξεκινάμε Νταρίντα εναντίον Τσιντότας. Νταρίντα βαράει 1-0. Μακέντα πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και της United σκοράρει. Λορέν Μωρόν τώρα ο γκολτζής του Άρη. Σουτ παραλίγο, αλλά ούτε καν βασικά παραλίγο. Έπεσε στη σωστή πλευρά τουλάχιστον. Ποιος είναι τώρα, Σεσκ Ρέτζης, το πιάνει ο Κουέστα. Χάνει το πρώτο Αστέρας. Μάνου Γκαρσία συνεχίζει το αλάνθαστο. Ωραία. Κάλτσας τώρα για τον Αστέρα. Το βαράει, πεναλτάρα, το καλύτερο που έχουμε δει ως τώρα. Παραθυράει αριστερά. Σίστο για τον Άρη. Και αυτό απίστευτο. 4 σωστά, δεν έχει χάσει ούτε ένα ο Άρης. Και αν το χάσει αυτό ο Αστέρας, περνάει ο Άρης. Για να δούμε τώρα. Μούνιο, σουτ. Κατευθείαν στο κέντρο, γκολ. Για να δούμε. Φαμπιάνο παίρνει φορά. Το πιάνει ο τερματοφύλακας του Αστέρα. Ο Τσιντότας. Λέτε να μπορούν να κάνουν κανένα comeback τώρα. Αστέρας λοιπόν, αν το χάσει αυτό ο Άλιο. Για να δούμε, σουτ. Το βάζει. Και έχουμε τώρα sudden death. Μοντόγια τώρα, έχουμε φτάσει στα right back. Μοντόγια το βαράει και πολύ ωραίο γι' αυτό. Ο Ισπανός δεν έχει καθόλου άγχος. Το αριστερό back νομίζω. Για τον Αστέρα, shoot, goal. Τι γίνεται, ρε φίλε. Μόντσου τώρα για τον Άρη. Ποιος θα χάσει το πρώτο, αυτός σίγουρα όχι. Ο μέσος του Αστέρα παίρνει φορά, σουτάρει και αυτό μέσα. 14 απέναντι. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ποιος θα χάσει το πρώτο, ποιος θα κάνει το λάθος. Μπράμπετς, goal. Μπαρτόλο τώρα φαίνεται ότι είχε άγχος. Παίρνει φορά, σουτ, κοοοο, παραλίγο να το πιάσει ο Κουέστα. Σιφουέντες, στο κέντρο και το χάνει. Βασικά το πιάνει ο τερματοφύλακας του Αστέρα. Και τώρα έχει την ευκαιρία ο Τριανταφυλόπουλος, ο έμπειρος στόπερ, να περάσει τον Αστέρα. Τριανταφυλόπουλος, σουτ, γκολ, για τον Αστέρα Τρίπολης. Εκτός ο ΠΑΟΚ, εκτός και ο Άρης. Τι γίνεται, ρε φίλε, με τις ομάδες της Άλλων Λίγης. Οι Τρίπολη Λάμπη πανηγυρίζουν όλοι και θα παίξουν εναντίον του ΠΑΣ στον επόμενο γύρο. Δύο από τους Big Six ήδη εκτός. Στο επόμενο μάτσο όμως παίζει ο Ολυμπιακός εναντίον της Λάρισας. Μάτσο νούμερο 3 στο Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός, Λάρισα. Ποιος θα περάσει, για να δούμε. Ξεκινάμε λοιπόν, βλέπουμε Ελκαμπή εναντίον Περντρέου. Ελκαμπή σουτ. Βρωμόσουτο. Ένα με τον Ολυμπιακό. Μπαριέντος τώρα. Σουτάρει με τα πόδια ο Τζολάκης. Χάνει το πρώτο Λάρισα. Συνεχίζουμε με Τσικίνιο. Τσικίνιο, πολύ ωραίο. Χαλαρό πέναλτι στο κέντρο. Παναγιωτίδης για τη Λάρισα. Θα βάλει το πρώτο. Το βάζει, πολύ ωραίο. Κωστίνια για τον Ολυμπιακό τώρα. Έτοιμος ο Πεδρέου. Πέφτει λάθος. Πολύ αδύναμο πέναλτι, εντάξει. Παπαγεωργίου παίρνει φορά. Σουτ. Εύκολο. Μάρτινς, για να δούμε τι θα κάνει. Το βάλε και αυτός. Ως τώρα αλάνθαστος Ολυμπιακός. 4-4. Τριμάτης, αν το χάσει, περνάει ο Ολυμπιακός. Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα. Τριμάτης, για να δούμε. Τζολάκης έτοιμος. Το είχε ο Τζολάκης, δρεσί. Αλλά ίσως τον διάβασε ο Τριμάτης και το βάλε τέλεια. Ποιος ξέρει. Μουζακίτης τώρα που τσιρικάζει για να στείλει τον Ολυμπιακό στην επόμενη φάση. Μουζακίτης, γκολ! Ο 17χρονος περνάει τον Ολυμπιακό. Δεν θα ακολουθήσει τον Άρη και τον ΠΑΟΚ εκτός του διαγωνισμού. Και στην επόμενη φάση θα έχει αντίπαλο ή την ΑΕΚ ή το Λεβαδιακό. Τέταρτο μάτς, ο Παπαρένα, ΑΕΚ Λεβαδιακός. Για να δούμε ποιος θα παίξει εναντίον του Ολυμπιακού στο επόμενο γύρο. Μαρσιάλ με το πρώτο πέναλτι εναντίον του Καραβέλη. Μαρσιάλ δεν αστοχεί. Ζήνει τώρα.
Για το Λεβαδιακό. Πολύ κοντά στο 300, αλλά δεν τον πιάσε. Λαμέλα, ο Αργεντίνος σουτάρει και αυτός από την ίδια πλευρά δεν έπεσε καν ο Γαραβέλης. Θα το πιάσει και αυτό στο 300. Μεχία, ούτε καν. Κέντρο. Αλάνθαστος τώρα και δύο ομάδες. Πινέδα, που από πεναλτάρα χτύπησε το μπουκάλι. Έφυγε. Θα πιάσει τίποτα στο 300. Πανένκα από το Ρώμο. Κόλντ. Κοϊτά τώρα, Γαραβέλης. Πω, παιδιά, νομίζω έσπασε στα δίχτυα. Δεν γίνεται να χάσει κανείς κανένα πέναλτι. Μπάλτζι. Από ό,τι φαίνεται όχι, και αυτός. Κάλενς για την ΑΕΚ. Σουτ, γκολ. Λεβαδιακός με τον Πεντρόσο. Αν το χάσει, περνάω δικέφαλος. Πεντρόσο, σουτ, γκολ. Οπότε πάμε τώρα σαν την death. Όποιος το χάσει, μετά πρέπει να το βάλει αντίπαλος. Περέιρα, σουτάρει, απεκρούει ο Γαραβέλης. Μαγική επέμβαση για το τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Και τώρα αν το βάλει αυτό, Μορέιρα περνάει ο Λεβαδιακός στην ΑΕΚ. Μορέιρα, σουτ, απεκρούει. Ο 300, τι βλέπουμε. Μάνταλος, σουτ, απεκρούει ο Γαραβέλης. Ό,τι καλύτερο. Παπαδόπουλος τώρα αντίον του 300. Αν το βάλει, έχει δεύτερη ευκαιρία να περάσει ο Λεβαδιακός στην ΑΕΚ. Παπαδόπουλος, σουτ, γκολ για τον Λεβαδιακό. Ο Κυριάκος το κάνει. Περνάει ο Λεβαδιακός και θα παίζει αντίον του Ολυμπιακού στην επόμενη φάση. Εκτός η ΑΕΚ. Τι βλέπουμε σε αυτό το τουρνουά, ρε φίλε. Και τώρα όλα τα μάτια της αριστερής πλευράς έχουν ολοκληρωθεί. Πας Γιάννα, Αστέρας Τρίπολης και Ολυμπιακός Λεβαδιακός. Τώρα πάμε από τη δεξιά πλευρά. Με το πρώτο μάτς, πας Λαμία εναντίον Πανετολικού. Λαμία εναντίον Πανετολικός, λοιπόν, για να δούμε. Ξεκινάμε με τη Λαμία και τον Γκουίντο να βαράει το πρώτο πέναλτι και το βάζει πολύ όμορφα πάνω αριστερά. Λομονάκο τώρα, η Λομονάτσο, δεν ξέρω πώς προφέρεται εναντίον του Κώστιτς. Πολύ αδύναμο, αλλά είχε πέσει λάθος πλευρά. Νούνιες για τη Λαμία. Νούνιες σουτάρει και αυτό πολύ ωραίο πέναλτι. Ρε φίλε, γιατί πάνε με τόσο μεγάλη καμπύλη. Σέρχιο Ντίας τώρα για τον Πανετολικό. Σουτάρει, απεκρούει ο Κώστιτς. Πρώτο χαμένο πέναλτι για τον Πανετολικό. Και το σουτάρι δεν είδα καν ποιος ήταν, αλλά μπήκε για τη Λαμία τώρα. Μαυριάς. Νομίζω μπορούσε να το πιάσει αυτό ο Κώστης, αλλά πέρασε ακριβώς πάνω από το κεφάλι του. Τσάβες τώρα, Μπίκοβ. Το βάζει ο Μπίκοβ. Και η Λαμία τώρα δεν έχει χάσει κανένα πέναλτι. Πανετολικός έχει χάσει ένα. Αν χάσει και αυτό, τελειώνει εδώ πέρα ο δρόμος για τον Πανετολικό. Φακούντο Πέρες. Σουτάρι, γκολ. Πολύ ωραίο πέναλτι στο κέντρο. Έπεσε ο Κώστιτς, εκτοσφεντονίστηκε από την άλλη. Και τώρα η πρόκληση της Λαμίας πέφτει στα πόδια του Λέο Αντράντε εδώ πέρα εναντίον του Τσάβες. Αντράντε, σουτάρι, απεκρούει ο Τσάβες. Στο τελευταίο και πιο κρίσιμο πέναλτι. Μπουζούκης τώρα. Αν το χάσει, είναι και πάλι εκτός ο Πανετολικός. Μπουζούκης παίρνει φορά. Σουτάρι, το πιάνει ο Κώστιτς. Εξφεντονίστηκε πάλι. Μαγική εμφάνιση του τερματοφύλακα της Λαμίας. Πανηγυρίζουν όλοι εδώ πέρα οι μπλε. Απίστευτη επέμβαση. Είχε κοχώνες και πέρασε η Λαμία. Έχουμε άλλα τρία μάτς στον πρώτο γύρο πριν πάμε στους προημιτελικούς. Το επόμενο μάτς όμως είναι Βόλος εναντίον Όφη. Βόλος εναντίον Κρήτη στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ξεκινάμε με τον Μεντιέτα εναντίον του Χριστογιώργο. Για να δω Μεντιέτα, το βάζει. Πολύ ωραίο πεναλτάκι. Τώρα έχουμε Έντι Σαλσέδο του Όφη. Το βαράει κέντρο. Πολύ έξυπνο πέναλτι. 1-1. Για να δούμε. Σουτάρι. Τέλεια. Νους. Τιάγκο Νους για τον Όφη. Σου τα απεκρούει ο τερματοφύλακας του Βόλου. Θα απαντήσει όμως με γκολ. Απαντάει με τον Κόζντα. 3-1 για τον Βόλο. Ο Όφη τώρα. 3-2. Ασενούν. Σουτ. Απεκρούει. Χάνει και ο Βόλος 1 και τώρα έχει ευκαιρία ο Όφη για να σοβαρίσει. Και το βάζει με το πιο αδύναμο πέναλτι που έχω δει στη ζωή μου. Πώς μπήκε αυτό, ούτε εγώ δεν ξέρω. Μπερνάρντου. Μπερνάρντου. Δεν ξέρω καν ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες. 4-3. Αν το χάσει αυτό, ο Μπρεσάν του Όφη περνάει ο Βόλος μέσα στην έδρα τους. Μπρεσάν. Παίρνει φόρα. Σουτ. Γκολ. Έπεσε πολύ νωρίς ο Κόβατς. Γκλάβτσιτς. Η Γκλάβτσιτς. Σουτ. Γκολ. Και πάλι το ίδιο για τον Όφη. Αν το χάσει αυτό, περνάει ο Βόλος. Μπαϊνοβιτς. Για να δούμε τώρα. Παίρνει φόρα ο παίκτης του Όφη. Σουτάρει. Γκολ. Συνεχίζουμε. Ο κάπτην τώρα Καλογερόπουλος παίρνει πολύ φόρα. Σουτ. Γκολ. Νομίζω έτσι όπως έπαιρνε φόρα θα το στείλει πάρα πολύ δυνατά, αλλά εν τέλει πήγε αρκετά δύναμα. Λαμπρόπουλος τώρα για τον Όφη. Πάλι σημαντικό πέναλτι για τον Όφη. Γιατί αν το χάσει, είναι εκτός. Αν το βάλει, συνεχίζουμε. Το χάνει! Το πιάνει ο τερματοφύλακας του Βόλου. Πανηγυρίζει, τρέχει προς την εξέδρα μαζί με όλους τους άλλους παίκτες μέσα στην έδρα τους, μέσα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Περνάει στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας, αλλά μόνο πέναλτι. Και ο Βόλος λοιπόν θα παίξει εναντίον της Λαμίας στον τρίτο προημιτελικό μας. Αλλά για να βρούμε τον τελευταίο προημιτελικό, θα πρέπει να πάμε να δούμε Παναθηναϊκό εναντίον Καλυθέας στη Λεωφόρο. Στο ΆΚΑ τελικά είμαστε, Παναθηναϊκός εναντίον Καλυθέας. Για να δούμε ποιος θα περάσει. Θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Ιωαννίδης με το πρώτο πέναλτι. Φωτάρας. Σουτάρι. Πανέ.
Ενκα. Έτσι και ένα πέναλτι shootout με το πρώτο πέναλτι. Τζιάννη τώρα για την Καλυθέα, το χάνει. Απεκρύω Λοντίγκιν. Τετέ. Σουτ, γκολ. Βασιλογιάννης, σουτ. Πολύ ωραίο πέναλτι. Έτσι χαλαρό, πλασεδάκι, γκολ. 2-1. Συνεχίζουμε. Μπακασέτας. Τάσο για το Μαθηναϊκό. Πω. Φουλ δύναμη. Μπαπ. Μουτίνιο για την Καλυθέα. Νομίζω ο καλύτερος στους παίκτες. Σουτάρι, γκολ. Ντούρισιτς εναντίον του Μπερναμπέ. Ντούρισιτς το απεκρούει ο Μπερναμπέ. Έχουμε λοιπόν ισοπαλία αν το βάλει αυτό ο Σουαρί. Που το βάζει. 3-3 λοιπόν. Μλαντένοβιτς, πάμε τώρα για το αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού. Σουτ. Παραλίγο το πιάσει με τα πόδια του Μπερναμπέ. Δεν το πιάσει όμως. Αν το χάσει αυτό ο Ματίγια, περνάει ο Παναθηναϊκός. Ο Ματίγια παίρνει φόρα τώρα για το πιο χρήσιμο πέναλτι και το βάζει. Χαλαρός. Βίλιαν Αράο του Παναθηναϊκού. Σουτ. Γκολ. Ίση Ματ Μιρίν. Σουτ. Γκολ. Μαξίμοβιτς. Τι θα κάνει ο Σέρβος, σουτάρει απεκρούει ο Μπερναμπέ. Και τώρα αν το βάλει ο Μότοτς, περνάει η Καλυθέα και περτάει εκτός τον Παναθηναϊκό. Μότοτς ή Μότος, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Μότος, σουτάρει γκολ για την Καλυθέα. Εκτός ο Παναθηναϊκός, που σημαίνει ότι μόνο ο Ολυμπιακός από τους Big Six περνάει στην επόμενη φάση. Και το τελευταίο μάτς του πρώτου γύρου είναι Ατρόμητος εναντίον Παντσαραϊκού. Μετά από 7 μάτς του πρώτου γύρου, βρισκόμαστε στο τελευταίο μάτς στο Περιστέρι. Ατρόμητος εναντίον Παντσαραϊκός, λοιπόν, ξεκινάμε. Με το Βαντεβέρ και το Περιστέρι να βαράει το πρώτο πέναλτι. Για να δούμε. Γκοκκιγκασβίλη πέφτει λάθος. 1-0 για τον Ατρόμητο. Εντός έδρας τρελαίνεται από πίσω ο παδί του Ατρόμητου. Μπεντανκόρ. Παραλίγο να το πιάσει με το φύλακα του Ατρόμητου, αλλά 1-1. Κίνη, σουτάρι, γκολ. Ωραίο, 2-1. Ποιο θα περάσει, Ατρόμητος ή Παντσαραϊκός. Στάικος πάει την Πανένκα. Δεν πτωείται όμως ο τροματοφύλακα και το πιάνει. 2-1. Σουτ, γκολ για τον Ατρόμητο. Παίρνει το προβάδισμα. Μοχάμετ Φάρες για τον Παντσαραϊκό. Παίρνει φορά σουτ με το αριστερό. Γκολάρα στο πλαϊνό δικτάκι. 3-2. Θα χάσει κανένα. Βάρντα, ο κάπτιν. Δεν το χάνει. Κατευθείαν στο κέντρο και έχουμε το 4-2. Γκίγκιτς με το πιο σημαντικό πέναλτι ως τώρα στο ματς. Ο Ατρόμητος εντός έδρας είναι αλάνθαστος. Γκίγκιτς τώρα παίρνει φορά σουτάρι. Πανένκα, αυτή δουλεύει. Η προηγούμενη δεν δούλεψε. Μπακού για να στείλει τον Ατρόμητο στην επόμενη φάση. Για να δούμε. Μπακού! Πω, πέφτει λάθος στο ματφύλακα του Παντσαραϊκού. Περνάει ο Ατρόμητος εντός έδρας, τρελαίνονται όλοι. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε την πρώτη φάση στο κύπελλο Ελλάδος, αλλά μόνο πέναλτι. Ξεκινήσαμε με 16, μείναν 8 και τα μάτς είναι ως εξής. Γιάννενα εναντίον Αστέρας Τρίπολης. Ολυμπιακός εναντίον Λεβαδιακός. ΠΑΣ Λαμία εναντίον Βόλου. Και Καλυθέα εναντίον Ατρομήτου. Η ομάδα πρόβλεψης είναι ακόμα μέσα ή την έχουν κάνει? Μην ξεχνάτε ότι έχω κάνει και εγώ μια πρόβλεψη που θα τη δούμε πριν τον τελικό. Πρώτο μάτς όμως στα προημιτελικά είναι ΠΑΣ Γιάννενα εναντίον Αστέρας Τρίπολης. Για να μέτρησε. Των δύο που πέταξαν εκτός στους δύο Θεσσαλονικιούς είναι γεγονός. Πάμε να δούμε ποιος θα περάσει. Πρώτο πέναλτι το βαράει λοιπόν ο Αστέρας Τρίπολης. Σέποβιτς εκτελεί γκολάρα στο πλανό δεκτάκι. Τώρα έχουμε Σέσκ. Όχι τώρα, Σέσκ Ρέτζης τώρα βαράει ο Αστέρας Τρίπολης. Μπερδεύτηκα. 1-1 λοιπόν. Λαμία και πάλι. Μάτζης. Τι Λαμία, τι λέω, έχω τρελαθεί. Γιάννα είναι, Γιάννα εναντίον Αστέρας Τρίπολης. Κάλτσας τώρα. Δεν το χάσε! Τα έχω βελάρει όλα. 2-1 για τον Αστέρα. Λοιπόν, Γιάννενα πάλι. Μπακαδήμας, ωραία. 3-2. Γιάννενα εναντίον Αστέρας Τρίπολης. Στόχο. Μούνιος. Για να δούμε. Σουτάρι γκολ. 3 συνεχόμενα για τον Αστέρα Τρίπολης. Για να δούμε τώρα. Γιάννενα, γκολάρα από τον Τζίνο. 4-3. Πρέπει να χάσει ένα ο Αστέρας για να επιζήσει ο... τα Γιάννενα. Το βάζει αυτό. 4-3. Τα φέλαρα όλα. Ομάδες, παίκτες. Χάινριχ τώρα για τα Γιάννενα. Σουτάρει ένα γκολ παραπάνω. Τι λέω, ρε φίλε. Και έχουν χάσει μόνο ένα. Ο Αστέρας όμως δεν έχει χάσει κανένα. Και τώρα έχουμε Πέπε Καστάνο για να ολοκληρώσει. Σουτάρει γκολ. Και τον Αστέρα Τρίπολης που σημαίνει ότι περνάει. Η Τρίπολη πάλι λάμπει. Εκτός έδρας αποκλείουν τον Πας Γιάννενα και περνάνε στον ημιτελικό του κυπέλου Ελλάδος. Μετά τον Άρη πετά εκτός και τα Γιάννενα και θα έχει αντίπαλο ή τον Ολυμπιακό ή τον Λεβαδιακό. Ξεκινάμε με Βίλιαν στο πρώτο πέναλτι εναντίον του Γαραβέλη. Βίλιαν σουτάρει γκολ από τον τουρίστα. Αυτός και ο Μαρσέλο. Ζήνη σουτάρει, απεκρούει ο Τζολάκης. Έχει παίξει απίστευτο τώρα ο Τζολάκης στο τουρνουά. Ελκαμπή για το δεύτερο πέναλτι. Δεν θα χάσει πέναλτι ο Ελκαμπή φυσικά. Λεβαδιακός με το δεύτερο πέναλτι. Ο Μεχία. Μεχία σουτ. Θα μπορούσε να το έχει πιάσει ο Τζολάκης, αλλά ήταν πολύ εύστοχο στη γωνία. Τσικίνιο τώρα με το 22 ο Πορτογάλος. Φυσικά Πορτογάλος είναι, Πορτογάλος δεν είναι. 3 για τον Ολυμπιακό. Ρώμο για τον Λεβαδιακό. Κολάρα. 3-2. Μαρτίν τώρα ο Τζέλσον. Πανένκα πέφτει λάθος ο Γαραβέλης. 4-2 για τον Ολυμπιακό. Και τώρα για να δούμε αν θα μπορέσει να παραμείνει ψύχρεμος ο Μπάλζη του Λεβαδιακού.
για να παραμείνουν στο παιχνίδι. Βάλζει, σουτ, απεκρούει ο Τζολάκης και είναι εκτός ο Λεβαδιακός. Δεν χρειαζόμαστε 5 πέναλτι την κάθε ομάδα. Ο Τζολάκης λέει όχι 2 φορές και έτσι περνά ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό για να βρεθεί αντίπαλος με τον Αστέρα Τρίπολης. Βρήκαμε τους δύο από την αριστερή πλευρά, τώρα από την δεξιά πλευρά όμως ξεκινάμε με Λαμία εναντίον Βόλου. Αλλά πριν πάμε στο ματς, αν σ' αρέσει το βίντεο, τώρα κάνε ένα like και μετά κάνε και ένα subscribe αν δεν έχεις κάνει, γιατί πάνω από 60% από εσάς που βλέπετε δεν έχετε πατήσει το κόκκινο κουμπί. Πάμε στη Λαμία τώρα. Λαμία εναντίον Βόλου για την τρίτη θέση στα ημιτελικά. Για να δούμε, ξεκινάμε με τον Γκουίντο της Λαμίας. Παίρνει φορά, σουτάρι. Πόπο, έσπασε τα δίχτυα. 1-0 για τη Λαμία. Μεντιέτα τώρα. Είναι ο Κώστης στο τέρμα. Μεντιέτα βαράει. Πολύ ωραίο. Σαν Πανένκα, αλλά όχι ακριβώς στο κέντρο. Νούνιες για τη Λαμία. Κόβας θα πεκρούσει. Ούτε και αυτός. Πάλι Πανένκα. Back to back Πανένκες. Κόμπα. Για να δούμε τι θα κάνει ο Κόμπα. Το βάλε, ωραία, 2-2. Διράνλης. Δεν ξέρω, το βάλε πάντως ο τύπος. Κώστα πάλι του Βόλου. Σούτα πεκρούει ο Κώστιτς. Ο τερματοφύλακας του Βόλου έχει κάνει απίστευτο τουρνουά. Μπίκοβ το βάζει και η Λαμία συνεχίζει αλάνθαστη. Ο Κώστης, όπως είπα, έχει κάνει απίστευτο τουρνουά, έχει σώσει πολλά πέναλτι και τώρα έχει αντίπαλο τον Ασενούν. Αν κάνει back-to-back απεκρούσεις, είναι εκτός ο Βόλος. Για να δούμε. Ασενούν σουτάρει, δεν το χάνει όμως αυτή τη φορά. Και αφού το βάλε ο Ασενούν, τώρα λίγο Αντράδε για να το περάσει. Το βάλε και περνάει η Λαμία. Πετά εκτός τον Βόλο στο σπίτι της Λαμία, παίρνει την πρόκριση για τον ημιτελικό. Αλλά ποιον θα έχει αντίπαλο, την Καλυθέα ή τον Ατρόμητο. Και ξεκινάμε με τον Γιάννη σουτάρει, πω πω πεναλτάρα πάνω ψηλά δεξιά, δεν μπορούσε να το πιάσει. Βανβέρτ τώρα το ατρομή του εντύπου Μπερναμπέ, ο Μπερναμπέ πέφτει, Πανένκα του Βανβέρτ. 1-1 ως τώρα, Βασιλογιάννης στενίου Χουτεσιώτης. Πάλι πέναλτι. Πω πω, τι βλέπουμε σήμερα εσύ. Φοβερά πέναλτι. Κίνη! Απεκρούει ο Μπερναμπέ! Άλλος ένας θεματοφύλακας που έχει παίξει απίστευτα. Μουτίνιο σουτάρει. Πω πω, δεν πιανότανε με τίποτα αυτό. Ούτε από τον Κορτουά δεν πιανόταν αυτό. Ουεντραόγκο τώρα του Ατρομήτου σουτάρει. Δεν μπορούσε να απλώσει το χέρι του. Ο θεματοφύλακας Σοερί τώρα της Καλυθέας. Σουτ. Έπεσε σωστά, αλλά δεν την έπιασε. Τι έγινε. Μπερναμπέ εναντίον Γουάρντα. Για να δούμε, Γουάρντα τώρα παίρνει φόρα για τον Ατρόμητο. Σουτάρει γκολ. Δεν το χάνει ο κάπτεν. Ο Χουτεσιώτης τώρα για να φέρει το μάτς στα ίσα. Αν το πιάσει, συνεχίζουμε. Αν όχι, περνάει η Καλυθέα. Για να δούμε. Ματίγια σουτάρει. Απεκρούει ο Χουτεσιώτης. Λες και το ήξερα. Πακού για να συνεχίσουμε. Αν το χάσει, περνάει η Καλυθέα. Σουτάρει, συνεχίζουμε, παιδιά. Η Σιμάτ Μιρίν για την Καλυθέα. Παίρνει φόρα, σουτάρει. Πέφτει και δεν βασικά δεν πέφτει καν. Πιέ την πιάνει στον αέρα του ματοφύλακας. Το ατρομή του τώρα Τσιγκάρας. Για να δούμε. Σουτάρει απεκρούει και αυτό ο Μπερναμπέ. Τι γίνεται. Μότος. Σουτάρει απεκρούει και αυτό ο Χουτεσιώτης. Back to back απεκρούσεις από τον τερματοφύλακα του ατρομή του. Και τώρα Χουμπιτάνα του ατρομή του για να στείλει τον ατρομή του στην επόμενη φάση. Και το βάζει. Διπλή απέκρουση του Χουτεσιώτη. Δίνει την μπάσα για να σκοράρει ο σμπέκτης του και να πάνε στον ημιτελικό. Νομίζω το καλύτερο μάτσο τώρα. Τι είδαμε, ρε φίλε. Μόνο 4 ομάδες μείνανε. Ώρα να βρούμε τον τελικό μας. Πρώτο μάτς Αστέρας Τρίπολης εναντίον Ολυμπιακού. Δεύτερο μάτς ΠΑΣ Λαμία εναντίον Ατρομήτου. Πρώτα πάμε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για το μάτς Αστέρα εναντίον Ολυμπιακού. Ποιος θα πάει στο τελικό λοιπόν, για να δούμε. Μακέντα εναντίον Τζολάκης. Πρώτο πέναλτι Μακέντα. Σουτάρα 1-0 για τον Αστέρα. Βίλιαν τώρα. Τσιντότας κάτω από τον κολπό. Σουτάρει. Πάει να το πιάσει. Πάει κάτω από το σώμα του παραλίγο. Σέστρε, Ρετζής τώρα σουτά. Πανένκα. Φοβερή Πανένκα το νούμερο 11. 2-1. Θέλουν να πάνε στο τελικό. Ελκαμπή. Σουτ και αυτό στο κέντρο. 2-2. Φαίνεται ότι τώρα τραχαρδάρουνε. Κάλτσας για τον Αστέρα. Σουτ, γκολ. Τσικίνι για τον Ολυμπιακό. Παίρνει φορά σουτάρι. Δεν πέφτει καν ο Τσιντότας. Μούμο Μούνιοθ. Σουτάρι, γκολ και αυτό. 4-3. Τι γίνεται, παιδιά, θα χάσει κανείς κανένα πέναλτι. Μάρτιν, σουτ. Πεναλτάρα, πολύ ψηλά, δεν πιάνονταν με τίποτα. Άλλιο τώρα, σουτάρει και αυτό στο ίδιο ακριβώς σημείο που σουτάρει και ο Μαρτίνς. Και τα 5 εύστοχα του Αστέρα. Μουζακίτης για να ισοφαρίσει ή αν το χάσει περνάει ο Αστέρας στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας. Μουζακίτης, σουτ, γκολ και αυτό. Συνεχίζουμε. Σιμών Ντελή εναντίον του Τζολάκη. Τζολάκης δεν πέφτει ούτε και τώρα. Πω, που παρέλα να χτυπήσει το κάρκι έξω. Ορτέγκα, το αριστερό μπακ του Ολυμπιακού για να ισοφαρίσει τον Αστέρα και να συνεχίσουμε. Αν το χάσει, είναι εκτός Ολυμπιακός. Σουτ, πιάνει ο Τσιντότας, είναι εκτός Ολυμπιακός. Περνάει ο Αστέρας Τρίπολης στο τελικό του κυπέλου Ελλάδας. Τι βλέπουμε, ρε φίλε, εκτός όλες οι ομάδες των Big Six. Και τώρα θα έχουμε τελικό Αστέρα Τρίπολης εναντίον είτε της Λαμίας είτε του Ατρομήτου. Λες η πρόβλεψη μου να είναι ακόμα σωστή. Πρώτο πέντε λοιπόν, Γκουίντο της Λαμίας. Παίρνει φορά σουτάρει, απεκρούει ο Χουτεσιώτης. Συνεχίζει το προηγούμενο μάτς, απίστευτο. Βανβέρ τώρα, το βάζει και αυτός. Ο Ατρόμητος ξεκινάει απίστευτα. Βάζει ένα, σώζει ένα. Νούνιες τώρα, Χουτεσιώτης και πάλι. Δεν το πιάνει αυτό όμως. Παρόλο να κάνει το
το 4 στα 4. Κίνη εναντίον του Κώστιτς. Κίνη το βάζει και αυτό. 2-1 ο Ατρόμητος. Διρανλής σουτάρει απεκρού ο Χοντεσιώτης και πάλι τι έχει κάνει. Ουεντραόγκο. Παραλίγο να το πιάσει αυτό ο Κώστιτς, αλλά δεν έπεσε, έμενε στο κέντρο. Ο Ατρόμητος τώρα, αν το βάλει αυτό, νομίζω περνάει στο τελικό για να αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης. Μπίκοφ τώρα παίρνει φορά για μια θέση στο τελικό. Σουτάρει, το βάζει, γιατί δεν πέφτει ο Κοντεσιώτης. Πρέπει να το βάλουν αυτό για να παραμείνουν στο παιχνίδι. Ο Βάρτα τώρα για να πάει στο τελικό και το πιάνει. Απίστευτο. 3-2 συνεχίζουμε. Πρέπει να το βάλει. Λέω Αντράτε σουτάρει. Απεκρούει ο Χουντεσιώτης. Και έτσι στέλνει τη Λαμία στο τελικό για να αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης. Ο τύπος έχει σώσει 5 πέναλτι στα τελευταία 2 μάτς. Πιστεύω αν το σηκώσουνε είναι σίγουρα MVP. Ξεκινήσαμε με 16 ομάδες. Παίξαμε 14 μάτς. Αλλά τώρα μείνανε μόνο 2 στο πιο σημαντικό μάτς της χρονιάς. Αλλά ποιο θα σταθεί μόνο στην κορυφή ως ο νικητής του κυπέλου Ελλάδας? Αστέρας Τρίπολης ή Ατρόμητος? Στην αρχή του τουρνουά, αν θυμάσαι, έκανα μια πρόβλεψη η οποία ήταν αυτή εδώ πέρα. Γεια σας λοιπόν, τζαβό του παρελθόν. Τώρα η ώρα είναι 8:53 εδώ πέρα και εγώ θα πω ότι θα πάει τελικό Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Η ώρα είναι τώρα 12:56 και όπως βλέπεις, δεν κατάφερα να φτάσουν τελικό Παναθηναϊκός ούτε Ολυμπιακός. Οπότε ήμουνα λάθος. Για να δούμε μετά από τόσα μας κοινάμε με Μακέδον δύο Χουτεσιώτης, ο οποίος έχει παίξει απίστευτα ως τώρα. Αυτό όμως το τρώει. 1-0 για τον Αστέρα. Βανβέρ τώρα για τον Ατρόμητο. Ο Τσιντότας πέφτει λάθος 1-1. Οι θεματοφύλακες και οι δύο έχουν παίξει απίστευτα ως τώρα. Σε σκρετζής και αυτό το βάζει. Χουντεσιώτης δεν έχει πιάσει τίποτα ως τώρα. Κίνη. Για να δούμε, θα ισοφαρίσει. Κίνη βαράει. Απεκρούει όμως ο Τσιντότας. Χάνει το πρώτο ο Ατρόμητος. Και τώρα ο Κάλτσης για να απαντήσει. Το πιάνει και αυτό ο Χουντεσιώτης. Όποτε πιάνει ένα, το πιάνει ο άλλος. Ο Εντράγκο το βάζει και ηρεμεί το παιχνίδι. Μούμο Μούνιος τώρα για να πάρει προβάδισμα. Χουντεσιώτης και πάλι. Τι έχει κάνει ο τύπος. Γουάρντα. Απεκρούει και αυτό ο Τσιντότας. Τι κάνει τώρα το φύλακα στο τελικό. Άλλιο. Δεν το πιάνει ο Χουντεσιώτης και πέρασε ακριβώς από δίπλα του. Τσιντότας, αν το πιάσει αυτό από τον Μπακού, κερδίζει ο Αστέρας Τρίπολης το κύπελο Ελλάδας. Μπακού παίρνει φορά, σουτάρει, το βάζει. Συνεχίζουμε μέχρι κάποιος να χάσει. Σίμον Ντελή παίρνει φορά. Τσιντότας, Χουντεσιώτης, sorry, το τρώει. Τσιγκάρας τώρα αντί του Τσιντότα. Σουτάρει, γκολ κι αυτός. Ωραία, συνεχίζουμε κι άλλο. Χουχούμι εναντίον του Χουτεσιώτη. Χουχούμι σουτάρει, το βάζει κι αυτός. Οι μαθηματικές τώρα δεν έχουν άστρο από ό,τι φαίνεται. Εκτός αν ο Τσιντότας πιάσει αυτό. Χουμπιτάνα, το νούμερο 11 για τον Ατρόμητο. Σουτάρει, το βάζει κι αυτό. Δεν πέφτει ο Τσιντότας, μένει κέντρο. Μπαρτόλο. Σουτάρει, το βάζει κι αυτός. Τι γίνεται, ρε φίλε, πόσα πέναλτι θα βαρέσουν τώρα? Έχουμε φτάσει στο 12ο πέναλτι. Θα το βάλει ο Μαντσούρ, το πιάσει ο Τσιντότας. Μαντσούρ σουτάρει, το βάζει κι αυτός. Τριανταφυλόπουλος τώρα το στόπερ. Χουντεσιώτης, δεν το πιάνει. Συνεχίζουμε. Πέναλτι νούμερο 14 στο τελικό. Αθανασίου εναντίον του Τσιντότα. Αθανασίου σουτάρει. Πόπο, και αυτό πεναλτάρα. Θα φτάσουμε στους θεματοφύλακες. Για Μπλόντς και εναντίον του Χουντεσιώτη. Στο κέντρο και ο Χουντεσιώτης δεν το βρίσκει. Μπρόρσον τώρα, ο Σουηδός. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο στόπερ εναντίον του Τσιντότα. Σουτάρει και αυτό πολύ καλό πέναλτι. Χουντεσιώτης εναντίον του Τσιντότα. Το βάζει ο Τσιντότας. Τερματοφύλακα εναντίον του τερματοφύλακα. Και τώρα ήρθε η στιγμή του Χουντεσιώτη να βαρέσει πέναλτι. Αν το χάσει ένας από τους τερματοφύλακες, θα είναι ό,τι πιο αστείο. Το πιάνει ο Τσιντότας. Ο Χουντεσιώτης που έχει παίξει τόσο καλά σε όλο το τουρνουά το χάνει απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ο Τσιντότας είναι ο ήρωας και ο Αστέρας Τρίπολης κερδίζει το μόνο πέναλτι κύπελο Ελλάδας. Ό,τι καλύτερο αυτό το τουρνουά, ρε φίλε. Αν θες να δεις, τον έκανε Super League. Αλλά είναι 5x5 τουρνουά, όχι μόνο πέναλτι. Τότε πάτε εδώ πέρα να το δεις. Και μην ξεχάσεις να κάνεις like αν μας άρεσε.